Γεια σου, γεια σου. Είμαι η Άννα Παντή, είμαι αισθητικός με γνώση κοσμετολογίας και ήρθα να σου πω αν χρησιμοποιείς παραπάνω ρούς από αυτούς που χρειάζεσαι ή αν πρέπει να αρχίσεις να χρησιμοποιείς τουλάχιστον τα βασικά. Μπορώ να καταλάβω απόλυτα ότι με όλη αυτή την πληροφορία, με όλο αυτόν τον βομβαρδισμό, αλλά η επιστήμη προχωράει, εξελισσόμαστε καθημερινά. Κορεάτικες εταιρείες, ελληνικές εταιρείες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να έχουμε επιτέλους τα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλουμε στο πρόσωπό μας. Όμως, δεν θα μου ξεκινήσεις σε καμία περίπτωση από εκεί που μέχρι χθες δεν έβαζες καν ορό με 15 διαφορετικούς ορούς, χωρίς καν να γνωρίζεις τι κάνει ο καθένας. Θα ξεκινήσεις λοιπόν με κάτι πολύ basic, με κάτι πολύ όμορφο και με κάτι πολύ ασφαλές. Σαν πρώτη άποψη και ταπεινή πάντα, θα μου επιλέξεις ένα υαλουρονικό οικονομικό. Θα ψάξεις για ένα υαλουρονικό προηγμένης τεχνολογίας και σύνθεσης. Είναι της εταιρείας Ακάμνια, είναι της εταιρείας Aurora, είναι της εταιρείας Ακόμη. Έχουμε πάρα πολύ καλές και αξιόλογες εταιρείες. Εγώ θα σας κάνω βίντεο αναλυτικά συστατικό-συστατικό με τους ορούς στο μέλλον. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο. Στη συνέχεια, θα επιλέξεις για πρωί μία καλή, πολύ καλή βιταμίνη C και την κρέμα σου. Αυτά για αρχή. Αυτά για τουλάχιστον μία με δύο εβδομάδες. Τότε θα είναι και η περίοδος η χρονική που θα αρχίσεις να βλέπεις τι μου κάνει το υαλουρονικό μου, τι μου κάνει η βιταμίνη C μου και ποιο θα πει πρώτο. Είπαμε, το πιο ρευστό και μετά το πιο παχύρευστο που θα αφήσει και λίγο ελαιώδη σύσταση όπως είναι ο ρος από γκαλίνικο με τη βιταμίνη C. Τώρα, ο ρος για να σου δείξει το χάρισμά του, για να σου δείξει αυτό που θα σου προσφέρει, θέλει 15 μέρες χρήσης. Αλλά τι χρήση? Θέλει μία φορά όποτε το θυμηθείς? Όχι. Όταν θα πεις ότι ξεκινάω skincare, θα πρέπει να ξεκινήσεις skincare γνωρίζοντας ότι και το υαλουρονικό σου και η βιταμίνη σου είσαι, αν θέλεις να δεις λευκαντικούς παράγοντες, αν θέλεις να δεις αποχρωματισμό σε πανάδες, σε κοιλίδες, σε διχρωμίες που ίσως έχεις, αν θέλεις να φύγει η γκριόψη και να έρχεσαι και να μου λες, μα το πρόσωπό σου λάμπει. Ναι, αλλά εγώ είμαι στρατιώτης. Εγώ θα κάνω skincare 2 φορές την ημέρα, το λιγότερο. Μπορεί να κάνω και 3. Αν τύχει δηλαδή κάποιο μεσημέρι, κάποιο απόγευμα να έχω χρόνο, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να τρέξω, να κάνω ένα ντεμακιγιάζ, να βάλω ό,τι πιο πλούσιο σε συστατικά και σε ορούς έχω. Οπότε, δεν θέλω να απελπίζεσαι, δεν θέλω να λες μέσα σε 24 ή 48 ώρες χρήσης, δεν νιώθω τίποτα. Δεν μου έκανε τίποτα. Δεν θα σου κάνει κανένας ορός, ακόμα και ορό να σου βρω που να κοστίζει 500 ευρώ και να έχει μέσα 27.068 συστατικά, τίποτα από το πρώτο 24ωρο. Ξέρεις τι θα αρχίσεις να βλέπεις μόνο? Μία ωραία υφή στην επιδερμίδα σου, δηλαδή θα σου βελτιώσει αμέσως την υφή, θα στη λιάνει, θα στη μαλακώσει, θα αρχίσει δηλαδή να σου περιποιείται την επιδερμίδα και σιγά σιγά, ανάλογα τους ορούς που θα έχεις επιλέξει, θα αρχίσεις να βλέπεις τα αποτελέσματά σου. Όπως το αμέσως επόμενο είναι η λάμψη, είναι η φωτεινότητα και είναι η αρχή της υγιής επιδερμίδας που επιτέλους θα αρχίσεις να αποκτήσεις, να έχεις. Κάνε όμως λίγο υπομονή και ποτέ μην ξεχνάς ότι οι ορεί δεν αντικαθιστούν την κρέμα σου. Κρέμα θα βάλεις οπωσδήποτε για να κλειδώσεις και τα ενεργά συστατικά που έχεις χρησιμοποιήσει, αλλά και για να κρατήσεις την επιδερμίδα σου με πολύ καλή ελαστικότητα όλη την ημέρα και για αντιοξειδωτική δράση ακόμα περισσότερη και φυσικά πάντα και για πάντα αντιλιακό, ακόμα και μέσα στο σπίτι. Εντάξει, να προσέχεις τον εαυτό σου, να τον αγαπάς και να του δίνεις πάντα τα καλύτερα γιατί το αξίζεις. Σε φιλώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Είμαι η Άννα Παντή, είμαι αισθητικός με γνώσεις κοσμετολογίας και ήρθα εδώ γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Άννα μου, εγώ χρησιμοποιώ κάποιες φορές παραπάνω από 2, 3, 4, 5 σέρουμς και μετά νιώθω ότι το πρόσωπό μου δεν χρειάζεται κρέμα. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί όλοι οι ορεί γύρω μας, δες λίγο τη σύσταση, είναι φτιαγμένοι να είναι λίγο πιο υδαρές, νερουλοί στην καθομιλουμένη, θα το πω, για να μπορούν
να απορροφηθούν και να εισχωρήσουν πιο άμεσα στην επιδερμίδα μας. Οπότε οι ορεί έχουν μελετηθεί, έχουν φτιαχτεί η σύνθεση τους όλη και η παραγωγή τους για να μπουν όσο πιο βαθύτερα γίνεται στην επιδερμίδα. Ναι, αλλά αυτός ο ορός για παράδειγμα δεν είναι υδαρής. Τον βάζω, τον χρησιμοποιώ και κοίτα, μένει εδώ. Μιλάω για τον ορό Τριαλόζης, έτσι, από την εταιρεία Νακόμη. Διαβάζω και όλες άνα μου ότι έχει μέσα υαλουρονικό, κεραμίδια και τριαλόζη. Οπότε, εφόσον η σύστασή του είναι τέτοια, εγώ μετά δεν βάζω κρέμα και προχωράω κατευθείαν στο μακιγιάζ. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί επειδή ακριβώς είναι σέρουμ, επειδή ακριβώς περιέχει και κεραμίδια και τριαλόζη, η σύνθεση πρέπει να είναι έτσι, όμως δες, απορροφήθηκε ήδη. Οπότε εσύ, ακόμα και με ελάχιστη, μία μικρή ποσότητα της κρέμας σου, θα πρέπει μετά να έρθεις να κλειδώσεις το πρόσωπό σου και να μην το αφήσεις σε καμία περίπτωση και χωρίς αντιλιακή προστασία. Οπότε, κανένας ορός δεν αντικαθιστά την κρέμα μας και καμία κρέμα δεν αντικαθιστά και τη δουλειά που κάνουν οι ορεί. Για ποιο λόγο το λέω τώρα αυτό? Πήρα αυτή την κρέμα και δεν μου έκανε τίποτα. Μια κρέμα μόνη της θα σου κάνει δουλειά, αλλά θα σου κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουν έως και 2-3 μήνες. Ενώ αν πάρεις για παράδειγμα μια κρέμα πεπτιδιακή, θα σου πω, αν και εσύ βοηθήσεις με κάποιο πεπτιδιακό σέρουμ από κάτω και έρθουν και παντρευτούν ο ορός με την κρέμα, τότε θα έχεις σίγουρα εμφανή αποτελέσματα και εμφανή διαφορά από τις πρώτες 2 εβδομάδες έως και 4, που εκεί θα απογειωθεί το αποτέλεσμα από τη θεραπεία και τη μελέτη, την οποία θα έχεις διαβάσει τα συστατικά της κρέμας σου, θα έχεις διαβάσει τα συστατικά του ορού σου για να μπορέσεις και εσύ να τα παντρέψεις ψάχνοντας συστατικά που να ταιριάζουν και να βοηθήσει το ένα το άλλο για το μέγιστο. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον προσέχεις και να του δίνεις το καλύτερο πάντα. Σε φιλιά.